Η δεύτερη χοροδία που συμμετέχει στη φετινή μας εκδήλωση είναι η χοροδία του Καπίδο Ξάτου. Ένα θερμό χειροκρότημα να υποδεχτούμε τους χοροδίες μας. Το Καπί του Δήμου Δοξάτου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 1987 και πολύ σύντομα οργανώθηκαν οι πρώτες ομάδες δραστηριοτήτων των μελών. Η παράδοση θέλει το Δοξάτο να διαθέτει κατοίκους ιδιαίτερα καλήφωνους που αγαπούν το τραγούδι και τη διασκέδαση. Έτσι, δεν είναι παράξενο ότι η χοροδία ήταν η πρώτη ομάδα που αγκαλιάστηκε από τα μέλη του Καπί και πλαισίωσε με το κέφι της όλες τις εκδηλώσεις στη διάρκεια λειτουργίας του μέχρι και σήμερα. Αποτελείται από 20 μέλη και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ που οργανώθηκαν, όπως στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του Καπί Σταυρούπολης, στη Ρόδο στην πρώτη και δεύτερη Εθνική Πολιτιστική Συνάντηση, στην Ελευθερούπολη, στην Αθήνα, στη Χρυσούπολη και αλλού. Όπως συχνά συμβαίνει με τις ομάδες στα Καπί, υπάρχουν εποχές που είναι πολύ ενεργές και άλλες που βρίσκονται σε αναστολή εξαιτίας δυσκολιών. Σήμερα, η χοροδία του Καπί Δοξάτου διανύει μία περίοδο που προσπαθεί να επαναδραστηριοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για να μας παρουσιάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα τραγούδια τους. Τη χοροδία διδάσκει και διευθύνει ο κύριος Γιαννάκης Μέλης. Στην κιθάρα ο κύριος Καραμπατάκης Γεώργιος και στο συνθησάιζερ ο κύριος Ιωαννίδης Σάββας. Thank you.
Όταν βλέπεις ανθρώπους αυτής της ηλικίας να σου χαρίσουν τόσο ζωντάνα και τόσο δύναμη,
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τους αγαπάς και να τους συγχαίρεις. Να είναι καλά. Συγχαρητήρια. Τα τραγούδια που ακούσαμε από τη χοροδία του Καπίτο Ξάδου είναι αξέχαστα τραγούδια που ακόμα και σήμερα σιγοτραγουδιούνται σε πολλές εκδηλώσεις. «Μήλο μου κόκκινο» ήταν το πρώτο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας μας. «Μαγιοπούλα» σε σύνδεση του Μίκη Θοδωράκη. «Λαλούν τα ειδόνια» σε στίχους και μουσική του Διονυσίου Λαβράκη. Και τελείωσαν με ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας μας, «Μανούλα μου». Η εμπειρία της συμμετοχής σε μια χοροδία είναι πράγματι μοναδική και ανεπανάληπτη και αποτελεί για τους περισσότερους μια εμπειρία ζωής. Οι φιλίες που αναπτύσσονται, η συλλογική προσπάθεια για την επιτυχία και πάνω απ' όλα η συνεχής ενασχόληση με τη μουσική.